Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη βράδυ και ελάτε να δούμε μαζί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Ηλέκτρα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χαρδαλιά και με τα 865-66 κρούσματα που είχαμε χθες, έχει αναστατωθεί η κυβέρνηση, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι αλλά και όλη η Ελλάδα. Πραγματικά τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Εδώ θα τολμούσα να πω ότι κάποιες συγκεντρώσεις ατόμων σε παραλίες, σε πλατείες, σε συγκεντρώσεις έξω από δικαστήρια φέρνουν τα γνωστά αποτελέσματα μετά από 15 μέρες. Πολλοί φοβούνται ότι το 1000 είναι μπροστά μας. Ίσως και πολύ περισσότερα πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα. Εάν δεν δώσουμε καμία σημασία και συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, τότε φοβάμαι ότι θα ξεκινήσουμε πάλι να βγάζουμε τα σκυλάκια μας βόλτα στις παραλίες. Νέα μέτρα, νέες πόλεις στο κόκκινο και στο πορτοκαλί, νέα απαγορευτικά μέτρα και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε όμως τον κύριο Χαρδαλιά. Με μέσο όρο ηλικίας στην επικράτεια τα 37 έτη και σημειωτέων μόλις 28 έτη ο μέσος όρος στη Θεσσαλονίκη και με δείκτη θετικότητας στο 3,6%. Αριθμός κρουσμάτων σήμερα ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ τεστ με 24.116 τεστ μόνο σήμερα από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και όλα τα κλιμάκια των υγειονομικών ελέγχων στη χώρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Γι' αυτό και συνεχίζουμε επιμέλεια να παρακολουθούμε κάθε αλλαγή των δεδομένων και να λύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτή την έξαρση της πανδημίας. Πάντα με ένα μοναδικό απόλυτο κριτήριο. Την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων μας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τη γενικότερη κατάσταση, αλλά και τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αποφάσισε τα εξής που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 6 το πρωί. Σε επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου τίθεται η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης παραμένουν τα Γιάννενα, μια και οι δείκτες επικινδυνότητας είναι οριακοί μεταξύ των δύο επιπέδων και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σε 3 ημέρες το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού σε επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Βιωτίας, Λάρισας και Σερών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων επιβάλλεται από τις παρούσες συνθήκες. Τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην προσπάθειά μας να βάλουμε φρένο στην έξαρση του ιού και να περιορίσουμε την πανδημία. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να τα καταφέρουμε. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε μάσκα, να ακολουθούμε πιστά τους κανόνες και τις οδηγίες των ειδικών. Κάνω ιδιαίτερη έκκληση στους κατοίκους της Καστοριάς, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Βιωτίας, των Σερών, των Ιωαννίνων, όπου παρατηρείται επιθετικότατη αύξηση του υγειονομικού φορτίου, να παραμείνουν σε εγρήγορση. Μαζί με τους περιφερειάρχες και τους αιρετούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ανακοπής του ρυθμού μετάδοσης. Μια προσπάθεια που θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται η συμμετοχή, η συνέργεια όλων μας. Έχουμε κάνει μια σπουδαία προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες. Μια προσπάθεια που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι ένας. Εφαρμόζουμε όλοι μας τα μέτρα. Είναι το κλειδί για την επόμενη μέρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Να αφήσουμε τον κορονοϊό και να πάμε στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα που μετά από 7 ολόκληρα χρόνια επιτέλους έπεσε η αυλαία. Τα περισσότερα μέλη της Χρυσής Αυγής θα παραμείνουν φυλακή, κάθριξη, οτιδήποτε ποινή για 13 χρόνια όπως ήταν η απόφαση από την αρχή. Ελάχιστα άτομα μπορέσαν και δέχτηκε το δικαστήριο τις αναστολές τους. Και αυτοί με ποινές αλλά και με περιορισμούς αλλά και με 20.000 ευρώ εγγύηση ο καθένας με παρουσία στα αστυνομικά τμήματα και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τις ποινές για τον καθέναν και για αυτούς που σχεδόν απαλλάχθηκαν με τις περιπτώσεις των αναστόλων. Κύριο, να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους, δηλαδή θα είναι ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό, έχουν τους περιοριστικούς όρους που θα σας αναφέρω. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγύηση 20.000 ευρώ,
υποχρεωτική εμφάνιση 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Οι υπόλοιποι 7 καταδικαστέντες έχουν μόνο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτή είναι η περιοριστική όρη που σας είπα, που επέβαλε το τριμελές επαιτείο κακουργημάτων της Αθήνας, τους επαναλαμβάνω, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια, Στάφη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο και Ελένη Ζαρούλια. Οι 5 αυτοί πρώην βουλευτές έχουν τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εγκυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ και της υποχρεωτικής εμφάνισης 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Αμέσως μετά την εκφώνηση της απόφασης, θα πρέπει να θυμίσουμε, ο γραμματέας αποστέλει το απόσπασμα της απόφασης στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, αλλά και στην αστυνομία, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να αναζητήσει τους καταδικαστέντες, προκειμένου να οδηγηθούν στις φυλακές. Αυτή είναι η διαδικασία που θα πρέπει να γίνει. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο Νίκος Μιχαλολιάκος προτίθεται να εμφανιστεί ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα, πιθανότατα και ο Ηλίας Παναγιώταρος, για να παραδοθούν προκειμένου να αποφύγουν να γίνει η μεταγωγή του συσύλληψή τους μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Στις κάμερες και να αποφύγουν τη δημοσιότητα. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε από την ώρα λοιπόν τώρα που έχουμε... Ναι, ότι ενδεχομένως οι πρώην βουλευτές βρίσκονται κάπου κοντά για να παραδοθούν οι ίδιοι, είτε στα, όπως σας είπα, είτε στα αστυνομικά τμήματα, είτε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ακόμη και στο δικαστήριο, εφόσον δεν έχει λήξει συνεδρίαση, όσο η διαδικασία είναι ανοιχτή, μπορούν να έρθουν και να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Η διαδικασία τελειώνει όταν η πρόεδρος πια έχει πει λίγο επί συνεδρίας. Λοιπόν, είτε αυτοβούλος λοιπόν θα παραδοθούν, είτε θα γίνουν συλλήψεις. Μέρα συλλήψεων από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις, τις προκλητικές του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κ. Μιχαλολιάκου, ο οποίος εξακολουθεί και είναι εριστικότατος, βρίζοντας μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά του φταίνε για όλα, γι' αυτό και τα κλωτσάγανε, τα χτυπάγανε, τους πετάγανε νερό, πετάγανε τις κάμερες κάτω, χωρίς ποτέ κάποιος εργαζόμενος και όχι ιδιοκτήτης να φταίει γι' αυτό. Χτυπάγανε την κάμερα και τον εργαζόμενο για να χτυπήσουν τον ιδιοκτήτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δηλώσεις, αλλά και του κυρίου Γερμενή, ο οποίος δηλώνει ότι είναι 100% αθώος και θα αποδειχθεί στην πορεία. Και τα βασίλια κι όλα δεν είναι τίποτε. Εάν σφυτεί, μένει η ψυχή και ολόρθη. Η ψυχή μου είναι ολόρθη. Είμαι υπερήφανος και με πηγαίνουν φυλακή για τις ιδέες μου. Κάποτε κάποιοι θα ντρέπονται για αυτή την απόφαση. Θα δικαιωθούμε και από την ιστορία και από τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο πλευρό της Χρυσής Αυγής ενάντια σε μια βρώμικη χούντα που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στην πολιτική ζωή της χώρας και στη δικαιοσύνη. Είναι ο Γερμενής αυτός, εκεί βρίσκεται η Κάτια Νιάκαρη. Ήρθε να παραδοθεί. Καλό μεσημέρι. Φτάσατε, ακούσατε την απόφαση του δικαστηρίου, ήρθατε να παραδοθείτε. Ήρθα να παραδοθώ τον αυτοβούλο στο ΑΤΑΦ Ραφίνας. Δεν αποδέχομαι την κατηγορία, είμαι 100% αθώος, δεν έχω κάνει σε τίποτα, απλά βοήθαγα τον κόσμο. Όμως αυτό το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο του παραλόγου, ένα θέατρο με καθαρά πολιτική βούληση. Και όλοι όσοι με ξέρουν, όσοι με ακολουθούσαν, είμαι 100% αθώος. Σε κανένα κατηγορητήριο δεν υπάρχω. Ένας ψευδομάτυρας γάμα με κατηγόρησε, το οποίο πήγα χαρτιά στο δικαστήριο και έδειξα την αθωότητά μου. Δεν υπάρχω σε καμία ολόκληρη δικογραφία. Δεν είμαι καν διευθυντικό στέλεχος όπως με παρουσιάζουν. Είμαι παντελώς αθέος. Κοίταγα την οικογένειά μου, την εργασία μου και πώς θα τα βγάλω πέρα. Αυτό. Γίναμε βουλευτές 6,5 χρόνια για να καταλήξουμε στη φυλακή. Ευχαριστώ.
Να γυρίσουμε στην Πελοπόννησο και στον κύριο Πιτσάκη, στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο οποίος σήμερα αναφέρεται στο αίτημα που καταθέσανε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για παράταση του χρόνου αιτήσεων και δηλώσεων που κάνουν εταιρείες οι οποίες πάθανε ζημιά όλους αυτούς τους μήνες από τον κορονοϊό. Ζητάνε λοιπόν μια λογική παράταση για να μπορέσουν όλες οι εταιρείες να ενταχθούν σε αυτό το νόμο, να έχουν τις απαλλαγές, να πάρουν μια ανάσα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι έρχονται χειρότερα μέτρα και η ανάσα θα κοπεί στη μέση. Εχθές με αίτημα από το Επιμελητήριο Κορινθίας προς τον Περιφερειάρχη κύριο Νίκα, ζητήσαμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το COVID-19. Θυμίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν 3/11. Ζητήσαμε λοιπόν μια παράταση έως τις 13/11 του 2020. Και οι λόγοι που ζητήσαμε είναι οι εξής. Επειδή είχαμε προβλέψει ότι από το πρωτοδικείο θα υπάρχει καθυστέρηση της έκδοσης των εγγράφων, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι όσες επιχειρήσεις είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ μπορούν να το προσπεράσουν αυτό στην πρώτη φάση της κατάθεσης των δικαιολογητικών και να έρθουν στο επιμελητήριο και να πάρουν το πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι γραμμένες στο επιμελητήριο, όπως οι γιατροί, όπως οι δικηγόροι. Αυτοί λοιπόν πρέπει να πάνε στο πρωτοδικείο και εκεί καθυστερεί πολύ η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού. Ζητάμε λοιπόν την παράταση και αν δεν είναι δυνατόν να δοθεί η παράταση, ζητάμε ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσης που ζητάει κάποιος τα έγγραφα να ισχύει ο αριθμός πρωτοκόλλου την ημέρα της κατάθεσης που ζητάει κάποιος τα έγγραφα. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση από τον Περιφερειάρχη και ελπίζουμε η απάντηση να είναι θετική ως προς το αίτημά μας, έτσι ώστε να πάρουμε αυτή την παράταση που χρειάζεται για να μπουν όλες οι επιχειρήσεις και να πάρουν αυτή την μη επιστρεπτέα προκαταβολή, το κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, όπως είχαμε ανακοινώσει, έτρεχαν ταυτόχρονα άλλα δύο προγράμματα. Το πρόγραμμα της τεχνολογίας προγραμμάτων επιχείρησης, το οποίο και αυτό έλυγε τώρα. Εμείς στα επιμελητήρια ζητήσαμε και πήραμε την παράταση ως 13/1. Είναι το πρόγραμμα που έδινε ως 60.000 ευρώ με 70% επιδότηση. Και υπάρχει και το άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί έφτανε το σχέδιο μέχρι 330.000 ευρώ. Επειδή όλα αυτά τα προγράμματα έχουν πέσει αυτή τη στιγμή, έχουμε ζητήσει και γι' αυτό παράταση. Και περιμένουμε. Για το πρώτο πρόγραμμα έχουν παράταση, που είπαμε, τις τεχνολογίες πληροφορικής. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο είναι καλύτερα να κοιτάξει να επικεντρωθεί τώρα στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής και τα άλλα δύο προγράμματα μπορεί να τα αφήσει και λίγο πιο μετά. Δηλαδή πιο μετά μέχρι το Γενάρη, όχι πιο μακριά. Να παραμείνουμε σχεδόν στο ίδιο θέμα, να πάμε στην Καλαμάτα και να ακούσουμε τον υπεύθυνο του αεροδρομίου για την κίνηση σε αυτό το 9 μηνό από τότε που ξεκίνησε το lockdown στη χώρα μέχρι που άνοιξαν οι πόρτες το καλοκαίρι. Μεγάλο το κακό αυτό, δυστυχώς δεν προβλέψαμε τι θα μπορούσε να γίνει. Η πτώση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι απίστευτα μεγάλη. Όμως καταφέραν και κρατήσανε κάποιους προορισμούς ανοιχτούς. Όταν με το καλό θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, να μπορούμε να έχουμε την ανάλογη κίνηση που έχει το αεροδρόμιο και πριν τον κορονοϊό. Το 65% αγγίζει η μείωση της κίνησης για το πρώτο 9μηνο του 2020 στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως επισημαίνει ο ελιμενάρχης Δημήτρης Μανδυλάρης, κρατήθηκαν βασικοί προορισμοί, κάτι που δίνει μια αισιοδοξία για την επόμενη σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει στις 16 Φεβρουαρίου, διακόπηκε το πρόγραμμα λόγω των αναγκών της καραντίνας του κορονοϊού. Έχουμε συνεπώς ένα διάστημα 4 μηνών ανενεργό Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, το οποίο ήταν σημαντικό για μας. Αυτό μας προσθέτει στο αρνητικό το κάτι παραπάνω. Όσο αφορά τους ενεργούς μήνες, εμείς είχαμε εκτελέσει το 35% των πτήσεων, είμαστε 65% περίπου το κάτω της κίνησης. Σε αυτό δεν μπορώ να βάλω ένα επίθετο, είναι καλό ή είναι κακό, πάντως γίνανε προορισμοί οι οποίοι κρατάνε ένα δεδομένο καλό για την επόμενη, από εκεί και πέρα, περαιτέρω άνοδο αν είναι της κίνησης. Εννοώ ότι κρατηθήκαν βασικοί προορισμοί, πέρα από τη Μόσχα ή τη Λάρνακα τα οποία ακυρώθηκαν.
Οι βασικοί προορισμοί όπως είναι το Μόναχο, η Φραγκφούρτη, το Ντίσελντορφ, το Παρίσι, η Βιέννη, η Ζυρίχη, η Πράγα, το Άμστερνταμ, η Βαρσοβία, το Κατοβίσε, το Μιλάνο, το Γκντάνσκ, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Ίσμπουργκ, η Γενέβη. Αυτοί οι προορισμοί κρατήθηκαν. Οι πληρότητες αναλόγως οι γερμανικές πτήσεις, οι γαλλικές, οι αγγλικές είχαν καλές, κάποιες άλλες είχαν λιγότερο ιταλικές κτλ. Συνεκτιμώντας όλη την περίοδο, η μείωση της κίνησης όμως είναι στο 77%. Το σύνολο δηλαδή εμείς για τη φετινή χρονιά τα εξωτερικού ήταν 33.386 άτομα οι αφίξεις, ενώ πέρσι ήταν 142.000. Εδώ λοιπόν είναι η διαφορά η μεγάλη του μείων, όπως λέμε 77%, συνεκτιμώντας όλη την περίοδο. Οι πτήσεις θα συνεχιστούν, τονίζει ο κύριος Μανδυλάρης, και μετά την αλλαγή της ώρας. Θα συνεχιστούν οι πτήσεις και μετά την αλλαγή της ώρας, δηλαδή θα πάμε στο χειμερινό πρόγραμμα. Θυμάστε και πέρσι συνέχιζε η Aegean κάποιους προορισμούς, βασικά για golfers οι οποίοι εξυπηρετούνται, ένα βασικό κομμάτι που προτιμάνε να κάνουν στη φθινοπορεινή περίοδο το σπορ αυτό. Λοιπόν, εμείς με ένα λόγο θα έχουμε κάθε Παρασκευή πρωί το Düsseldorf και κάθε Κυριακή απόγευμα το Μόναχο. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 22 Νοεμβρίου το πρόγραμμα αυτό. Και όσον αφορά του εσωτερικού της πτήσης, θα γίνονται κάθε Τρίτη και Σάββατο πρωί γύρω στις 11.30. Θα εκτελείται το χειμερινό πρόγραμμα των πτήσεων εσωτερικών. Για τη νέα περίοδο δεν ξέρουμε βέβαια, δεν έχει δοθεί ακόμα προγραμματισμός. Εκτιμώ ότι η επιχειρηματική κοινότητα θα δει τα νέα δεδομένα, πώς θα εξελιχθούν και θα αναλόγως θα αποφασίσει τις συνεργασίες που έχει να κάνει. Καλή όμως εξέλιξη έχει και το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, ζητούμενο πολλών χρόνων για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Απλά πήραμε την ειδοποίηση, κατατέθηκε η αίτηση να βγει με το εγκριτικό, να πληρωθούν τα επικείμενα. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και το δικαίωμα να εκτελεστούν κάποια έργα. Μια διαδικασία χρόνων, η οποία είναι μια καλή εξέλιξη. Κλείσανε ό,τι υπόλοιπα υπήρχαν αναγνώριση ιδιοκτητών, παλαιά ΚΑΕΚ, ποιοι αλλάξανε χέρια ιδιοκτησίες κλπ. Αυτό το κομμάτι έκλεισε και από εκεί και πέρα είναι πλέον στοχευμένα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες που δικαιούνται να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους και να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα έργα. Δεν σημαίνει ότι αύριο εκτιμώ ότι θα γίνουν άμεσα έργα, γιατί οπωσδήποτε θέλουν και τις περιβαλλοντολογικές να γίνουν, προετοιμασίες, σχεδιασμούς, master plan κτλ. Οπότε όμως το κομμάτι όμως αυτό έχει κλείσει. Μας διευκολύνησε κάποια πράγματα. Έχουμε εκκρεμότητες και για δεξαμενές καυσίμων κτλ. Αυτά ίσως να μπορέσουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους πιο σύντομα και να ικανοποιηθούν αυτοί που έχουν τέτοια θέματα. Δυστυχώς σε ένα σχολείο της Πάτρας είχαμε κρούσμα κορονοϊού. Μάλιστα τα συμπτώματα του νεαρού ήτανε κυλόπονος, τίποτα άλλο. Οι γονείς του βέβαια το πήγαν στο νοσοκομείο, έγινε εξέταση και δυστυχώς είναι θετικό. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το τμήμα του σχολείου έκλεισε. Άλλο ένα κρούσμα κορονοϊού σε γυμνάσιο της Πάτρας, αυτή τη φορά στην Ανθούπολη, στο 15ο γυμνάσιο. Πρόκειται για μαθητή που το μόνο σύμπτωμα που είχε ήταν πονόκυλος. Πήγε σε ιδιώτη γιατρό και συνέστησαν στους γονείς να κάνουν το τεστ και είχε κορονοϊό. Το τμήμα του έκλεισε σήμερα. Πάντως οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας να γίνουν τεστ και σε άλλα παιδιά. Πριν μερικές ημέρες και άλλο παιδί είχε πονόκυλο από την ίδια τάξη, αλλά δεν του έγινε τεστ. Άγνωστο παραμένει ποια είναι η κατάσταση στο σχολείο. Να πάμε και στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον Δημήτρη τον Καμπόσο, ο οποίος για άλλη μια φορά σε συνέντευξη που έδωσε προς τους συμπολίτες του και προς τους δημότες του, ανακοίνωσε νέα μεγάλα έργα. Μεταξύ αυτών δύο γήπεδα, της Νέα Κύου και της Δαλαμανάρας. Μάλιστα, από ό,τι λέει, το γήπεδο της Νέα Κύου έχει τελευταίας γενιάς υβριδικό χορτάρι. Καμαρώνει γιατί πράγματι αργά αλλά σταθερά ο Δήμος Άργους Μυκηνών καθημερινά αλλάζει όψη. Τα έργα στο Δήμο Άργους Μυκηνών συνεχίζονται. Πρόσφατα από το Φιλόδημος 2 πέρασαν πάλι δύο έργα δικά μας. Το ένα είναι το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Νέας Κύου και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Δαλαμανάρας. Θα πω το εξής, ότι το γήπεδο της Νέας Κύου, το χόρτο του είναι υβριδικό χόρτο τελευταίας γενιάς. Έτσι το είχαμε προγραμματίσει. Θα είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα είναι στολίδι για όλο το Δήμο Άργους Μυκηνών και πάρα πολλές ομάδες θα μπορούν να φιλοξενούνται στο χώρο αυτόν, γιατί ο Δήμος είναι ένας και είναι ενιαίος, και σοβαρά πρωταθλήματα θα μπορούν να παίζονται σε αυτό το γήπεδο, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές για μεγάλους αγώνες. Προχωράμε. Συνεχίζουμε αταλάντευτα το έργο μας. Σε δύσκολες ώρες, σε δύσκολες εποχές. Σε λίγες μέρες από τώρα τελειώνει το όριο για τη δημοπρασία
της περιουσίας Κολιαλέξη. Η διαθήκη του Κολιαλέξη που άφηνε όλη την περιουσία της στο Δήμο Άργους Μυκηνών, Δήμο Άργους τότε, Δήμος Άργους Μυκηνών σήμερα, για να φτιαχτεί ένα μεγάλο κτίριο για όλες τις εκδηλώσεις εκείνες που προάγουν τον πολιτισμό μας. Αυτό το κτίριο λοιπόν ξεκινάει. Η διαθήκη έχει φτάσει στο τέλος της. Ήδη η περιουσία εκποιείται όπως λέει ο νόμος. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στα επόμενα 2 χρόνια, 2-2,5, θα έχουμε ακόμα ένα κτίριο που μαζί με το Μπουσουλοπούλιο, που και αυτό μπαίνει σε πρόγραμμα για να τελειώσει το θέατρο Μπουσουλοπούλιο, δίπλα από την Μέγας Αλέξανδρος να γίνει το Κολιαλέξιο, αυτό το μεγάλο κτίριο με τη μεγάλη χωρητικότητα, την διαθήκη του Κολιαλέξη, με τα 2 γήπεδα, με όλες αυτές τις υπερπροσπάθειες που γίνονται και δίπλα μας ακριβώς, μπορεί να ακούτε και τις πολλές φορές όσοι είστε στην πόλη του Άργους, τα μηχανήματα εργάζονται για την κατασκευή αυτού του μεγάλου μουσείου, συνέχεια με το καλέργιο κτίριο που υπάρχει εδώ, το παλιό μουσείο, το αρχαιολογικό, για να μπορέσουμε να δώσουμε στο Άργος πραγματικά την έγκλη εκείνη, που είναι η πρωτεύουσα του μεγάλου Δήμου Άργους Μυκηνών, να δώσουμε την έγκλη εκείνη την οποία δεν είχε και πρέπει σιγά σιγά να την αποκτήσει. Παράλληλα, τελείωσε ο σχεδιασμός και θα υποβάλουμε τα σχέδια. Τελείωσε η μελέτη και τα σχέδια είναι έτοιμα. Θα τα υποβάλουμε στο Υπουργείο για το κλειστό, για το καινούριο κλειστό γυμναστήριο. Δεν θα μιλήσω μόνο για το Διομήδη στο handball που μας διαφημίζει σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα μιλήσω και για τα άλλα αθλήματα που πάνε πολύ καλά, και το βόλεϊ και το μπάσκετ αγοριών και κοριτσιών, και χρειάζονται χώροι. Αναλογιστείτε ότι σε ποιες εποχές εμείς επιχειρούμε. Στις χειρότερες εποχές, μνημόνια, κλείσιμο τραπεζών, μείωση των προσόδων στους δήμους, όλα αυτά, και μπορούμε και κάνουμε έργα τα οποία τα βλέπει ο κόσμος, τα αισθάνεται ο κόσμος. Κυνηγάμε μέσα από τις μελέτες που ετοιμάζουμε να παίρνουμε έργα από παντού. Και να φύγουμε να πάμε στην Αρκαδία και στην Τρίπολη. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Λαγός, υπεύθυνος για τεχνικές υπηρεσίες, μιλάει για τα έργα στους επαρχιακούς δρόμους. Καταστραμμένοι κυριολεκτικά, την πρώτη χρονιά κάνανε ό,τι μπορούσαν καλύτερο, κλείνοντας λακκούβες, προσπαθώντας να διορθώσουν πράγματα που να μην κινδυνεύουν ζωές. Σιγά σιγά όμως εντάσσονται σε διαγωνισμούς και σε μελέτες να μπορέσουν να φτιάξουν και στις 6 δημοτικές ενότητες όλους τους επαρχιακούς δρόμους που είναι αρκετοί και καταστραμμένοι. Ξεκινώντας από το Λεβίδι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λαγό. Φτάσαμε την πρώτη χρονιά. Έχουμε βελτιώσει το, μαζί με τον κύριο Κανελόπουλο, διότι ήταν τεράστιο το έργο και με εργολαβίες και με δικά μας μηχανήματα το 60% των αγροτικών δρόμων. Και από εκεί και πέρα, φέτος με εντολή του Δήμαρχου και μετά από συζήτηση που είχαμε όλοι οι αντιδήμαρχοι με τον Δήμαρχο, ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τους δρόμους, διότι αν τους αφήσουμε 4 χρόνια θα ξαναέρθουν στο επίπεδο που ήταν, και συγχρόνως να βελτιώνουμε και ένα 10%, ώστε στο τέλος της τετραετίας όλοι οι αγροτικοί δρόμοι να είναι προσβάσιμοι. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπούμε στη λογική να δουλεύουμε μία από εδώ, μία από εκεί τα μηχανήματα. Ξεκινήσαμε και θα είναι αναδημοτική ενότητα, ξεκίνησε ήδη το πρόγραμμα. Θα τελειώνουν 3-4 μέρες όλα τα χωριά σε αυτό το επίπεδο. Και συγχρόνως θα έχουμε ένα μηχάνημα εδώ να κάνουμε τις δουλειές, τις αναγκαίες, τις υποχρεωτικές. Όσον αφορά την καθαριότητα και την αποκομιδή σκουπιδιών, σε τι ενέργειες θα προβεί ο Δήμος Τρίπολης? Ο Δήμος Τρίπολης γνωρίζεται πάρα πολύ καλά λόγω COVID, δυστυχώς έχει τραβήξει πολύ αυτό. Το προσωπικό το έχει πολλές φορές και στην τηλεόραση ο Δήμαρχος και στα μέσα ενημέρωσης. Το προσωπικό είναι λοιπές, διότι δικαιούνται να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, επειδή είναι ευπαθείς ομάδες, να φεύγουν με ειδικές άδειες και με αναρωτικές άδειες όποιος νιώθει άσχημα. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε φροντίσει με εργολαβίες τρίμηνες να λύξουμε το θέμα της αποκομιδής σε μερικές δημοτικές ενότητες μέχρι το τέλος του χρόνου, και ήδη προχωράμε σε δημοπρασίες έτσι όπως είχαμε υποσχεθεί από την αρχή. Στο Λεβίδι έχει τελειώσει, την έχει πάρει η εργολάβος, και τώρα βγαίνουν άλλες 3 δημοπρασίες έτσι ώστε οι εργολάβοι να δουλεύουν τις δημοτικές ενότητες ανά έτος. Έχουμε συζητήσει με τους Προέδρους, έχουμε δει τα προβλήματα και πού υστερεί η κάθε περιοχή, έτσι ώστε έχουμε
περιλάβει όλα όσα πρέπει στις καινούριες εργολαβίες, έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση στα χωριά μας. Πιστεύω ότι φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα από του χρόνου. Το πρόγραμμά μας θα φανεί από την πρώτη του έτους και μετά. Μέχρι τώρα δουλεύουμε όπως ήταν και πέρσι, εκτός από το Λεβίδι που έχει τελειώσει η διαδικασία της δημοκρασίας. 60 θέματα στην Οικονομική Επιτροφή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και να θέλεις να τα συζητήσεις, δεν προλαβαίνεις. Είναι αδύνατο να σκεφτώ πώς μπορούν 60 σοβαρά θέματα για όλες τις περιφερειακές ενότητες, που από αυτό εξαρτάται το αύριο της Πελοποννήσου, της περιφέρειας, να συζητάνε ολόκληρα 60 θέματα. Μεταξύ αυτών, βέβαια, ήταν και δύο της Κορινθίας. Ο κύριος Τάσος Μποζίκης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και περιφερειακός σύμβουλος με τους νέους δρόμους και με τον Γιώργο το Δέλε, μας μιλάει για τη συντήρηση και ανακατασκευή της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών. Επιτέλους να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Φωτισμός δεν υπάρχει, λακκούβες υπάρχουν, πεζοδρόμια δεν υπάρχουν, χαντάκια δεν υπάρχουν και δυστυχώς κάθε λίγο και λιγάκι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε πολλά ατυχήματα. Συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 60 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ποικίλα θέματα θα τα έλεγα, που αφορούν τουριστικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οδοποιίες και μια αναβάθμιση όλης της περιοχής. Συγκεκριμένα για τον νομό Κορινθίας είχαμε τεύχη δημοπράτησης, τα οποία είναι για την επισκευή και συντήρηση της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών και Κορίνθου Αθηνών, ύψος προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, τα οποία θα γίνουν σχετικές διεργασίες για να γίνει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για να αναδειχθεί ο ανάδοχος για να υλοποιήσει αυτό το έργο. Το δεύτερο που είχαμε είναι μία σύμβαση που κάναμε με τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για να γίνει αποκατάσταση βλαβών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έγιναν με το Ζορμπά, ύψος 150.000 ευρώ. Αυτά τα δύο θέματα προς το παρόν είχαμε για την Κορινθία. Να πάμε στην Πάτρα, όπως έγινε προχθές εδώ στην Κορινθία, στην Κόρινθο, το Rapid Test σε όσους θέλανε και πήγαν 325 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 μάλιστα ήταν θετικοί και δεν ξέρανε καν οι άνθρωποι ότι έχουν κορονοϊό, τα συμπτώματα ήταν εντελώς ελαφριά ή καθόλου. Rapid Test λοιπόν θα γίνει σε διάφορες ηλικίες του Δήμου Πατρέων, δωρεάν προς τους πολίτες από τον ΕΟΔΗ για να προλάβουν τα χειρότερα. Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διενεργηθούν στην Πάτρα τα Rapid Test που διενεργούν κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους με στόχο την προστασία των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης και θα διενεργούν καθημερινά τεστ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Τα τεστ θα γίνονται στον πεζόδρομο Ρίγα Φεραίου στην πλατεία Γεωργίου, ενώ έχουν επιλεγεί και άλλα σημεία που δεν θα ανακοινωθούν. Την όλη προετοιμασία για τα Rapid Test έχει αναλάβει ο ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Ότι εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μία χαλαρότητα, ιδίως από νέους ανθρώπους, κάτι που το βλέπω να είναι διαφορετικό από την προηγούμενη εβδομάδα όταν ξεκίνησε η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, είναι μπροστά μας η πανδημία, υπάρχει πίεση στην πόλη, μια πίεση η οποία μεταφέρεται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ήδη, όπως ξέρετε, νοσηλεύουμε 16 συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Νοσηλεύουμε και ένα συμπολίτη μας στην μονάδα τελικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αρκετά τα άτομα που νοσηλεύονται και αυτό είναι ένα στοιχείο ικανό, ώστε αυτό το οποίο προσδιορίζουμε και ονομάζουμε ατομική ευθύνη να λειτουργήσει με κάθε τρόπο στον καθέναν από εμάς, γιατί εάν το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μέσα στην κοινότητα, θα υπάρχει ασφαλώς και καλύτερη αντιμετώπιση στα νοσοκομεία μας. Και να επιστρέψουμε στην Αργολίδα, στον κύριο Μαλτέζο, αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας.
ο οποίος μας λέει τα μέτρα που έχουν ληφθεί με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του κ. Νίκα, αλλά πάνω απ' όλα μας μιλάει για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους που είναι δεκάδες, εκατοντάδες και πάνω από χίλιοι που εργάζονται αυτή την εποχή στην Αργολίδα. Σε αυτούς θα γίνει απαραίτητα rapid test σε όλους για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πάθουν ό,τι έγινε στην Ερμιόνη ή σε κάποια άλλα εργοστάσια στην Ελλάδα που ήταν ένας και γίνανε 30-40 καστοριά, κοζάνι, βλέπες, αίρες, γιάννενα και πάει λέγοντας. Γενικά προσέχουμε ιδιαίτερα τις εστίες υπερμετάδοσης, τις δυνητικές εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Όσον αφορά το θέμα των εργατών, βλέπουμε το τι έχει γίνει στη Σκάλα, το τι έχει γίνει στη Σκίδρα και σε άλλες περιπτώσεις. Πράγματι μπορεί να υπάρξει μετάδοση σε ένα ολόκληρο εργοστάσιο και να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα ότι κάνουν ότι νοσούν. Για τον λόγο αυτό έχουμε κάνει τα εξής. Πρώτον, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου 5.000 rapid test, τα οποία αναμένουμε εντός των επομένων ημερών να μας αποσταλούν, προκειμένου κατά την αναλογία που αντιστοιχεί στην Αργολίδα να γίνουν αυτά τα rapid test. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης προέτρεψε όλους τους εργοδότες να ζητούν ένα πιστοποιητικό ότι έχει γίνει rapid test, ότι έχουν υποβληθεί σε τεστ, ούτως ώστε αμέσως πριν μπουν να ξεκινήσουν να δουλεύουν στην εκμετάλλευσή τους. Πολύ σωστή κίνηση βεβαίως, η οποία τέλος πάντων θα λειτουργήσει ως κλεισάρα για να μην υπάρχει μια ανεξέλεγκτη έτσι, μετάδοση του ιού, την οποία ενδεχομένως να, υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα μπορούσαμε καν να αντιληφθούμε. Έχουμε δεχθεί και έχουμε συμφωνήσει στην ιδέα τη σχετική και έχουμε στείλει έγγραφο στον ΕΟΔΗ, ούτως ώστε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να υπάρξει μία συζήτηση εδώ με μία ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ στους εκπροσώπους των 15 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παύλα εκμεταλλεύσεων της Αργολίδας, εργοστάσια, ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, συσκευαστήρια κτλ. Προκειμένου να ενημερωθούμε για τα πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν, για το πώς θα μπορούμε να κρατήσουμε τις εκμεταλλεύσεις αυτές μακριά από τον κορονοϊό ή τι πρέπει να κάνουμε εάν παρουσιαστεί ένα τέτοιου είδους κρούσμα. Σημαντική ενέργεια πιστεύουμε η οποία θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση του να κρατήσουμε την Αργολίδα με χαμηλά κρούσματα όπως ευτυχώς είναι μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, το είδαμε και στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο κύμα του COVID, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και τα αντανακλαστικά και από την περιφέρεια Πελοποννήσου και από τις κατατόπων περιφερειακές ενότητες, αλλά βεβαίως κυρίως από το Υπουργείο ΕΟΔΗ και την κεντρική κυβέρνηση, ανάλογα του Υπουργείου Εσωτερικών, ανάλογα με την εξέλιξη και την πορεία της νόσου, να υπάρχουν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορούν κάθε φορά να κρατούν την ισορροπία μεταξύ αφενός της απόκρουσης της μετάδοσης ασθένειας, αφετέρου στην συνέχιση της κανονικής ζωής κατά το δυνατό. Για πόσους εργάτες γης μιλάμε, κύριε, για πόσους εργάτες γης προβλέπετε να... Ο αριθμός των εργατών γης, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση η οποία είχε ληφθεί από όλους τους φορείς, κάτω από μία σύσκεψη που προείδρευα, ομόφωνα λοιπόν προσδιορίστηκε στον αριθμό των 2.000 ατόμων. Να επιστρέψουμε στη Μεσσηνία. Δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα στα σχολεία, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος της περιοχής. Πολύ ευχάριστο και μακάρι να παραμείνει έτσι. Βέβαια προσέχουνε. Βέβαια κάποια πιθανά κρούσματα τα τρέχουν αμέσως για έλεγχο και μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Δεν υπάρχει κανένα κρούσμα σε σχολείο της Μεσσηνίας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Τζορτζίνης, διαψεύδοντας κάποιες φήμες που κυκλοφόρησαν χθες. Όχι, μέχρι σήμερα το πρωί δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε σχολείο στη Μεσσηνία. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχουν προς διερεύνηση ιχνηλάτιση περιστατικά παντού. Και εγώ έχω ασθενείς μου που ιχνηλατούνται. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ευχόμαστε να μην είναι θετική. Μέχρι τώρα σε σχολείο δεν έχουμε θετικό κρούσμα και ευχόμαστε να μην έχουμε.
Ο κύριος Τζορτζίνης όμως συστήνει για άλλη μια φορά προσοχή και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να διατηρήσουμε σαν περιοχή αυτό που μέχρι τώρα έχουμε κατακτήσει στον χάρτη του κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι συμβαίνει πανελλαδικά, μοιραίως θα γίνει και στη Μεσσηνία. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα πανελλαδικά υπερδιπλασιάζονται τις τελευταίες 15 μέρες. Εχθές είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν είχε προηγούμενο, με 865 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε και τα κρούσματα σε όλη την επαρχία να πολλαπλασιάζονται. Μοιραίως θα μας αγγίξει και εμάς, παρότι είδαμε μια μικρή αλλαγή στην Μεσσηνία, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντική όσο σε υπόλοιπες περιοχές. Αυτό που μας βάζει σε προβληματισμό είναι ότι για να αυξάνουν τα κρούσματα κάτι δεν κάνουν καλά. Τα μέτρα που μας έχουν βάλει να πάρουμε είναι ενδεδειγμένα και αν τηρηθούν σωστά δεν θα έχουμε αυτή την αλλαγή. Προφανώς δεν λαμβάνουμε σωστά τα μέτρα εμείς οι ίδιοι. Άρα θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας, στους οικείους μας, έτσι ώστε να παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης, γιατί το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι τα μέτρα προφύλαξης. Μάσκα, αποστάσεις, όχι συχνοτισμός με πάρα πολλά άτομα χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή αυτό που είδα προχθές σε ένα καφέ εδώ της πόλης μας που βλέπαν ποδόσφαιρο και ήταν 200 άτομα ένας πάνω τον άλλον, αυτό το πράγμα πιθανό να έχει κάποιο αντίκτυπο. Και θα έχει αντίκτυπο στους ίδιους πρώτα, μετά στους συνανθρώπους τους, στους φίλους τους, στις οικογένειές τους και πάει λέγοντας. Υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους μας. Θα πρέπει τα μέτρα να τα κάνουμε πιο σωστά. Γιατί εκεί είναι το κουμπί. Δεν κάνουμε σωστά τα μέτρα. Εγώ αυτό έχω να πω, είναι έκκληση προς τους συνανθρώπους μας και προβληματισμός, ώστε να αναλογιστούμε ο καθένας τις ευθύνες του. Να πάμε και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αρκαδίας και μας λένε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ξεκινάει μια περιοδία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδος, στα ακριτικά μας νησιά, για να κάνουν και εκεί τα τεστ. Για ανθρώπους που είναι λίγο ή πολύ ξεχασμένοι, τους θυμόμαστε τώρα βέβαια λόγω των ημερών, λόγω των εθνικών εορτών και λόγω των επεισοδίων με τους Τούρκους. Ο ίδιος λέει με ιδιαίτερο καμάρι, εκεί είναι πραγματικά η Ελλάδα, όπως είναι στο Καστελόριζο. Πάμε να τον ακούσουμε. Στα Δωδεκάνησα έγινε μια προγραμματισμένη επίσκεψη από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων που έχουμε σε όλη την επικράτεια. Συνήθως επιλέγουμε λίγο πολύ να είναι στοχευμένες και για όχι μόνο για υγειονομικούς λόγους, γιατί εμάς το κομμάτι μας αφορά, ας πούμε, την υγειονομική επιτήρηση και καταγραφή των προβλημάτων, αλλά επιλέγουμε όσο γίνεται να είναι στοχευμένες είτε για εθνικούς είτε για κοινωνικούς λόγους. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη επίσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ήταν στον Ακριτικό Εύρο την περίοδο που είχε δημιουργηθεί το θέμα με τις μεγάλες ροές μεταναστών που προσπάθησαν να μπουν στην Ελλάδα. Η δεύτερη περιοδία μας είχε να κάνει στην Δωδεκάνησο, που δυστυχώς συνέπεσε συγκυριακά, αν θέλετε, με τα προβλήματα τα εθνικά που αντιμετωπίζουμε στην ακριτική αυτή περιοχή. Περιελάμβανε την επίσκεψη στον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟΣ, τον Ιατρικό Σύλλογο της Καλύμνου, στον Ιατρικό Σύλλογο της ΡΟ και για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, καθαρά συμβολικούς και εθνικούς, επίσκεψη όλου του κλιμακίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο ακριτικό Καστελόριζο. Η αποστολή αποτελείται από το σύνολο του Προεδρείου, δηλαδή το πρόεδρο τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, τους δύο αντιπροέδρους, την κυρία Μαστοράκου και τον κύριο Καψαμπέλη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ελευθερίου, τον υποφαινόμενο ως ταμεία του Πανελληνίου και την συμπλήρωναν την αποστολή ακόμα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Βαβουρανάκης ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Παπανδρούδης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με μεγάλη μας χαρά είχε εκλεγεί και πρώτος αντιπρόεδρος στην ΟΕΜΣ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ειδικευμένων Ιατρών, και ο κύριος Κουτσόπουλος, ο οποίος είναι
ας πούμε, της περιοχής. Δηλαδή είναι ο διευθυντής της κλινικής της χειρουργικής της Ρόβλη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου στο ΚΕΣΥ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Και επίσης στην αποστολή αυτή είχε παρευρεθεί, όπως ήταν και λογικό και αναμενόμενο, και ο Ηλίας ο Τσέρκης ο παθολόγος, που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, όπου υπάγεται το Καστελόριζο. Ήταν μια εξαιρετικά πολύτιμη, αν θέλετε, εμπειρία για μας, γιατί παρόλη την λεπτομερή καταγραφή που ενδεχομένως σε έναν βαθμό έχουμε σε επίπεδο γραφειοκρατικό, προφανώς είναι τελείως διαφορετικά να βιώνεις κάποια πράγματα διαζώσεις. Να μην πω τα τετριμένα τα οποία θεωρούνται, ας πούμε, απόλυτα ευνόητα, ότι όχι απλά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος αυτές τις περιοχές, αυτές τις περιοχές είναι η Ελλάδα. Η Ανατολική Κορινθία αναμένει με αγωνία και πιστέψτε με, μέσα στο Σαββατοκύριακο από το κανάλι μας θα κάνουμε μια περιοδία και στην Αλμυρή και στα Αθήκια και στο Γαλατάκι, να δούμε τελικά αν έχει ξεκινήσει κάτι, αν τα έργα έχουν μπει στο ξεκίνημα έστω, για να προλάβουμε το χειμώνα που δεν είναι πια μπροστά μας, είναι εδώ ο χειμώνας. Και αν δεν προλάβουμε, αυτά τα νέα που έχουμε από την περιοχή, ότι όταν φυσάει βοριάς, ξύλα, πέτρες και ό,τι έχει κατεβάσει από την τελευταία καταστροφή τα παίρνει η θάλασσα, και όταν φυσάει νοτιάς θα ξαναβγάζει στην παραλία και μαυρίζει η παραλία της Αλμύρης. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Γιολής για αυτήν την ιστορία. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου με τον Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη Νονίκα, έλαβα ως προτεραιότητα, λάβαμε τις απαραίτητες αυτές ενέργειες που πρέπει άμεσα να κάνουμε ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα του Ζορμπά του 2018, πράγματα πρωτόγνωρα για όλους μας, δύσκολες καταστάσεις, και έτσι από την πρώτη στιγμή όλη τη χρονιά μπήκαμε άμεσα, έγκυρα, να κάνουμε πολλά αντιπλημμυρικά έργα και να θωρακίσουμε το νομό μας. Έτσι λοιπόν χθες με κλιμάκιο των τεχνικών μου υπηρεσιών, με τον Νίκο Τολούτα το Διευθυντή, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και εκπροσώπους της εργολαβικής εταιρείας, μαζί με τον πρόεδρο επίσης της τοπικής κοινότητας Γαλατακίου, τον Κώστα τον Μποζίκη, πήγαμε σε όλα τα ρέματα, πήγαμε στις προβληματικές περιοχές, πήγαμε να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα, να το εντοπίσουμε, να δούμε, γιατί ξέρετε αυτά έχουν πολλά φρεάτια, έχουν καλυφθεί από ιδιωτικές μάντρες, από σημεία που υπήρχε κάποτε μικρό δρομάκι, τώρα έχει γίνει μαντρότυχος. Είδανε όλα αυτά τα προβλήματα οι τεχνικές υπηρεσίες και αποφασίσαν να δουλέψουν από κοινού πώς να ανοιχτούν αυτοί οι δίωδοι, πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, γιατί μετά και την πυρκαγιά του Ιουλίου αλλά και τα φαινόμενα του Ιανού πρέπει άμεσα και από αύριο ήδη ξεκινούν τα έργα στην τοπική κοινότητα Γαλατακίου, Αλμυρίς και Χρεών, Ξυλοκέριζας και στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων, έχουμε δει, έχουμε εντοπίσει πολλά προβλήματα και άμεσα να ξεκινήσουμε τα έργα. Έχουν εντοπιστεί τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να γίνουν δίωδη? Έχουν εντοπιστεί, αφού είχαμε τις πλημμύρες του Ιανού, πήγανε οι τεχνικές υπηρεσίες, είδανε και εγώ από κοντά σε όλα τα τοπικές κοινότητες. Ένα ξεχωριστό έργο, αντιπλημμυρικό έργο θα γίνει για την περιοχή των Αθηκίων. Επίσης είναι γνωστά, τα υποδεικνύουν και οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων που ξέρουν το πρόβλημα, ξέρουν πού ήταν δρόμος πριν και έχει καταπατηθεί. Εμείς αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης ο Νίκας, ότι άμεσα θα κινηθούμε, άμεσα κάναμε πράξη, το είχε πει στα Αθήκια και άμεσα από σήμερα είναι εκεί, είναι στα φοριά αυτά και κάνουν έργο η εργολαβική εταιρεία. Δεν γνωρίζω το λόγο, ξέρω το γεγονός όμως, και ο Κώστας ο Φλαμής δεν είναι ένας τυχαίος δημοσιογράφος για να βγάζει τέτοιες ειδήσεις. Βάλανε φωτιά μαθητές σε λύκειο. Κάψανε τους κάδους, τους πλαστικούς. Τρέχανε σαν παραβοί καθηγητές να προλάβουν και να μην καούν και να μην καεί το σχολείο. Ο λόγος άγνωστος προς το παρόν. Τους πείραξε κάτι, τους ενόχλησε κάτι, έτσι για να περάσει η ώρα τους. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά πάμε να δούμε το θέμα. Ε,
επεισόδια έλαβαν χώρα σε λύκειο της Πάτρας το πρωί της Τρίτης. Ομάδα μαθητών έβαλε φωτιά σε κάδο και μάλιστα πέταξε μέσα και έφλεκτο υλικό ώστε η φλόγα να φουντώσει και στη συνέχεια έκαψαν και ένα δέντρο που βρισκόταν μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Άλλες ζημιές στον χώρο δεν πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπως είναι λογικό, επικράτησε πανδαιμόνιο, με τους καθηγητές να τρέχουν πανικόβλητοι, να σβήσουν τη φωτιά και να περιορίσουν τα επεισόδια. Για το θέμα ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνή, αλλά ιδιαίτερα στην Καλαμάτα, τα κρούσματα αρχίζουν και αυξάνονται. Εκεί που η Καλαμάτα είναι στο πράσινο, κινδυνεύει πλέον και αυτή καθημερινά με τα περισσότερα κρούσματα. Ακούσατε και χτες το σεβασμιότατο κύριο Χρυσόστομο να λέει: προσέχτε, βάλτε μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις, γιατί κινδυνεύουμε να μπούμε και εμείς υπό περιορισμό. Πάμε να ακούσουμε τους πολίτες που είναι πραγματικά φοβισμένοι. Ο φόβος του κορονοϊού κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες και στη Μεσσηνία, καθώς η περιοχή μας, που μέχρι τώρα τα κρούσματα ήταν ελάχιστα, αρχίζει να αλλάζει χρώμα στο χάρτη. Οι πολίτες φοβούνται και προσπαθούν να προφυλαχτούν, φορώντας μάσκες και περιορίζοντας τις επαφές τους. Φοβόμαστε, τι να κάνουν. Προσέχουν, τίποτα. Τα απαραίτητα. Μυστήκατε μέσα. Φοβόσαστε να μας κλείσουν περισσότερο. Και καλά θα κάνουνε. Και βέβαια φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε. Και εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, φοβόμαστε ακόμα περισσότερο. Προσέχουμε όσο μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αποφεύγουμε εγγόνια, αποφεύγουμε παιδιά, αποφεύγουμε τα πάντα. Θα δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Τι θα κάνουμε, υπομονή. Φοβάμαι πολύ, παιδί μου. Φοβάμαι. Αν πω ότι δεν φοβάμαι, θα είναι ψέμα. Τι φοβόσαστε τώρα με τον κορονοϊό, με τα κρούσματα που ανεβαίνουν και στη Μεσσηνία? Εν μέρη υπάρχει ο φόβος, εντάξει, υπάρχει ένας ιός, θέλουμε έτσι, θέλεις αλλιώς, υπάρχει ο ιός. Εν μέρη, γιατί π.χ. εγώ που σαν αγρότης, τα φάρμακα που εισπνέουμε και με αυτές τις μάσκες και με τις μάσκες τις αγροτικές, και αυτή είναι που στο μέλλον μπροστά βρίσκεται αγκάθι μεγάλο. Το θέμα είναι ότι ένας που δουλεύει σε δημόσιο π.χ. που είναι στο γραφείο του, θα προσέξει πιο πολύ από ότι ένας αγρότης. Αλλά υπάρχει ο φόβος. Ο κόσμος εδώ τι σας λέει που έρχεται και ψωνίζει? Προσέχει, φοβάται? Και από τα δύο σκέλη υπάρχουν. Υπάρχει και ο κόσμος που φοβάται, τηρεί τους νόμους, τη μάσκα, τις αποστάσεις. Και υπάρχει και ο κόσμος που δεν το έχει ακόμα πιστέψει, δεν το έχει γίνει πιστευτό. Μια μικρή μερίδα. Να πάμε σε ένα άθλιο γεγονός που συνέβη στο Αγρίνιο. Ένας ανώμαλος, δεν μπορεί αλλιώς να το χαρακτηρίσει, ίσως η λέξη να είναι και μικρή, πήγε σε ένα δημοτικό σχολείο και παρουσία των μαθητών αυτοικανοποιήτω. Απίστευτο, ε. Πάμε όμως να το δούμε. Πικρά χαμογελάω. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος τρύπωσε μέρα μεσημέρι στο προάβλιο του 16ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο και άρχισε να αυτοικανοποιείται σε κοινή θέα, προκαλώντας σοκ στους περίοικους. Μάλιστα, όταν εκτόνωσε τις αρρωστημένες ορέξεις του, ο άγνωστος επιδειξίας φόρεσε γυναικεία εσώρουχα και έφυγε από το σχολείο σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ευτυχώς, όλα έγιναν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, που δεν υπήρχαν παιδιά στο σχολείο. Κάποιος ωστόσο τον κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στο agrinionews.gr και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία, που αναζητά τον ασυγκράτητο νεαρό. Αφήσαμε τελευταίο ένα θέμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Σήμερα δόθηκε μία συνέντευξη τύπου από τον κύριο Σταυρέλη και όλα τα μέλη της παράταξής του. Τους 6 συμβούλους, γιατί ο 7ος ο κύριος Καρασάβας τελικά δεν ξέρω που ανήκει ο ίδιος ή που ξέρουν που ανήκει η επικεφαλής. Είναι με τον κύριο Νανόπουλο αντιδήμαρχος, έχει περάσει την παράταξη, παρέμεινε στην παράταξη του κύριου Σταυρέλη, αλλά σήμερα δεν ήρθε για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει ή νιώθει ότι δεν ανήκει πλέον στην παράταξη του κύριου Σταυρέλη. Σημασία είναι ότι ο μόνος που έλειπε ήταν ο κύριος Καρασάβας, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Κορινθίων. Θα πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο που ανήκει ο κύριος Καρασάβας. Πάμε όμως στον κύριο Σταυρέλη, ο οποίος σήμερα έκανε σκληρές δηλώσεις κατά της Δημοτικής Αρχής, μιλώντας για ανικανότητα, ανυπαρξία, συγκεντρωτισμό όλων των εξουσιών από τον κύριο Νανόπουλο και δεν έχει κανείς καμία εξουσία. Εάν δεν κινήσει τα νήματα ο κύριος Νανόπουλος, κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν προχωράει, κανείς δεν κάνει τίποτα. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κύριου Σταυρέλη σε μια συνέντευξη που σε δύο μέρες, τρεις, θα παίξει όλοι στο κανάλι μας για να δείτε ακριβώς τα λεγόμενα του κύριου Σταυρέλη.
Απλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν θα γινόταν να παίξει σε δελτίο ειδήσεων. Σήμερα είμαστε εδώ ως Δημοτική Παράταξη, ως Πνοή Δημιουργία, να τοποθετηθούμε πάνω στον ένα χρόνο, ουσιαστικά 14 μήνες Δημοτικής Αρχής Βασίλη Νανόπουλου. Ακούσαμε στις 7 Σεπτεμβρίου τη Δημοτική Αρχή σε συνέντευξη τύπου να εκθέτει τον απολογισμό δράσης της πρώτης χρονιάς. Ουσιαστικά είναι 1 Σεπτεμβρίου 19, 1 Σεπτεμβρίου 2020. Καταρχήν ενημερώνω ότι ο απολογισμός και η λογοδοσία γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα, το άρθρο 217, σε ειδική συνεδρίαση του οποίου εκτίθεται η οικονομική κατάσταση, η διοίκηση του Δήμου και η εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής Δράσης. Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από το 2013 έχει να γίνει επίσημα λογοδοσία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο λαό. Τι να σχολιάσουμε όμως. Έργο δεν έγινε και δεν ακούσαμε κάτι σημαντικό για τον προγραμματισμό δράσης. Το κυριότερο είναι ότι καμία σημαντική προγραμματική δράση δεν ακούστηκε είτε από τον κύριο Δήμαρχο, είτε από τους αντιδημάρχους, είτε από τους προέδρους των νομικών προσώπων. Φαίνεται ότι στρατηγική δεν υπάρχει. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Δημοτικής Αρχής είναι εμφανής. Τα θέματα είναι ανέτοιμα για να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στην Οικονομική Επιτροπή με αποτέλεσμα πάρα πολλά θέματα είτε να καθυστερούν είτε να αποσύρονται την τελευταία στιγμή από την ημερήσια διάθεση. Ακούσαμε έναν απολογισμό υπηρεσιακών ενεργειών του τύπου γραφειοκρατία, καθυστερήσεις των προμηθειών, ελλείψεις σε περιγράμματα εργασίας και υποστελέχωση του προσωπικού, ότι έδωσαν πενθήμερα ανά μήνα στους προέδρους για να εργάζεται ένας εργάτης, αυτό πάντα γινόταν, ότι επισκέπασαν τα απορριμματοφόρα, τα πλυντήρια, τα σάρωθρα κλπ, ότι αγόρασαν λαμπτήρες και φωτίσανε την πόλη και τα χωριά, ότι οι ηλεκτρολόγοι δουλεύουν και από γεωπατινή βάρδια, ότι κάνανε κλαδέματα, ότι συντηρήσανε τα πεζοδρόμια, ότι κάνανε προετοιμασία για τη γαλάζια σημαία το 2021, ότι εκδόθηκαν 568 άδειες οικοδομής κλπ. Μα αλίμονο, αυτά είναι θέματα της υπηρεσίας, ούτε καν του Δημάρχου, ούτε καν του Αντιδημάρχου. Δεν χρειάζεται να υπάρχει Δήμαρχος για να κάνουμε τα κλαδέματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει Αντιδήμαρχος για να βάλουμε λάμπες. Τόσο απλά. Αλλά όταν έχεις ένδια έργο, ανακοινώνεις υπηρεσιακές ενέργειες. Η Δημοτική Αρχή, λυπάμαι, αλλά ξέχασε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για έργα και δράσεις. Εμείς, ως παράταξη, είπαμε ναι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020, παρότι είχαμε μια άλλη φιλοσοφία, την οποία την δείξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με προϋπολογισμό, με αριθμό έργων ανακοινότητα και με πιστώσεις για το 2020, αλλά και ολοκληρωμένα έργα που θα είχαν 2 και 3 χρόνια εκτέλεση. Και το κάναμε αυτό, ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, γιατί έχουμε τη φιλοσοφία ότι ο Δήμος πρώτον πρέπει να λειτουργήσει και δεύτερον για να έχουμε το δικαίωμα να αξιολογήσουμε τη δράση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό κάνουμε σήμερα. Τους δώσαμε θετική ψήφο. Σήμερα αξιολογούμε αυτά που μας είπαν. Και ξεκινάμε με την οικονομική κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή Μανόπουλου παρέλαβε ταμείο στις 31 Αυγούστου 2019 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 28.300.000 ευρώ, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, σαν Δήμος μόνο, δεν μιλάω για τα νομικά πρόσωπα. Και ένα χρόνο μετά το Ταμείο το αύξησε σε 30.902.000 ευρώ, αύξηση 2,6 εκατομμύρια εν μέσω κορονοϊού και
Και με δεδομένο πάντα ότι μέσα στα 31 αυτά εκατομμύρια δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις του Φιλόδημου, του ΕΣΠΑ, του Πράσινου Ταμείου, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Γιατί έγινε αυτό? Απλά υπήρχε απραξία έργου και απορρόφησης πιστώσεων. Αφού σε ένα συλλογικό τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 21.600.000 ευρώ πληρώθηκαν το 2020 μόλις 2,1 εκατομμύρια. Δηλαδή, μονοψήφιο νούμερο 9,6%. Έχετε κατηγορηθεί ευθέως από πολλούς και δημοσιογραφικά και από μένα προσωπικά, αλλά και από πολίτες, ότι η αντιπολίτευση σας ήταν αποχαλαρή και ως μηδενική αυτό το διάστημα. Κατηγορηθήκατε ακόμα ότι μπορεί να ήταν και αρμονιάσματα, όχι για πατριές. Ξαφνικά σήμερα βλέπω επί 40 λεπτά που μιλάτε μια ευθεία επίθεση στη Δημοτική Αρχή. Ο χρόνος χάρηκος τελείωσε και πάμε στον αντίστροφο χώρο που πλησιάζουν εκλογές και ξεκινάτε επίθεση και πλέον μπορείτε να αναλάβετε κάποιες άλλες αντιπολίτευσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι λέγεται από πολλούς. Αυτό είναι θέμα στρατηγικής και θέμα πολιτικής της παράτασης. Όταν αναλάβαμε το 1 Σεπτέμβρη του 2019, εμείς πράγματι δώσαμε βοήθεια, σας είπα, και στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. Αυτά ήταν τα βασικά. Αν ψάξετε να δείτε όλη την ιστορία, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά θέματα έχουμε ψηφίσει. Σε αρκετά θέματα. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά και δεν είναι και ο σκοπός μας. Σκοπός για μας είναι να βοηθάμε το Δήμο να γίνεται κάτι καλύτερο. Αλλά δυστυχώς δεν τις ακούμεθα. Είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη σε δύσκολα του Δήμου που συμφωνούμε. Ό,τι δεν συμφωνούμε, θα το εκθέτουμε στον κολυμπιακό λαό και το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη. Τουλάχιστον σε αυτό νομίζω πως είμαστε μακράν από τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε για τα κάγκελα, κύριε Νικολόπουλε. Είμαστε να κάνουμε πολιτική στο Δήμο για το καλό των συμπολιτών μας. Και οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν, αξιολογούν. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει θέση, όχι αντίθεση. Υπάρχει θέση από την παράταξή μας και αυτό θα συνεχίσουμε. Δεν είναι θέμα περίοδου χάρητο λοιπόν. Απλώς ήρθε η ώρα, προκειμένου να το κάναμε τον τρίτο, τον πέμπτο, τον ένατο μήνα, ήρθε η ώρα ένα χρόνο να πούμε, παιδιά, τι κάνατε. Δυστυχώς το έργο είναι ελάχιστο. Αποδείξτε την επόμενη χρονιά ότι θα κάνετε περισσότερο για το καλό όλο και δεν τα βλέπουμε ως παράταξη. Εμείς θεωρούμε ότι χάθηκαν 14 μήνες για να σας το κλείνω αυτόλυτα, γιατί ήταν οι πιο κρίσιμοι μήνες της δημοτικής θητείας, ήταν οι πιο κρίσιμοι μήνες που θα έπρεπε να είχαν πρώτον στρατηγική, δεν υπάρχει στρατηγική, τι θέλουμε, αν θα ρωτήσει και τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους της Συμμαχίας Πολιτών θα σου πούνε δεν έχουμε στρατηγική. Και κλείνοντας το δελτίο να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Μίλησαν και οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι, ο καθένας σαν μια σκιώδη κυβέρνηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Δήμο Κορυφαίων, στον τομέα του, ανέπτυξε τα θέματα, όμως όλοι είχαν να πούνε κάτι για την ανυπαρξία και ανικανότητα του Δήμου Κορυφαίων, που δεν έχει κάνει τίποτα. Και μάλιστα είπε ο κ. Σταυρέλης ότι στον απολογισμό, επειδή δεν είχε να παρουσιάσει κανένα έργο, γιατί τα έρχονται από την προηγούμενη δημοτική αρχή, μίλησε για πόσους υπαλλήλους προσλάβανε, πόσες λάμπες αλλάξανε, πόσους κάδους αλλάξανε και πόσα σκουπίδια μαζέψανε. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις όλων των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην πνοή δημιουργίας του κ. Νίκου Σταυρέλη. Επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ξεκινάμε να επαναλάβω αυτό που και στο προεκλογικό σπότ της προϋποσηφιότητας μου είχα πει και είναι καθαρή αρχή της παράταξής μας. Η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών πρέπει να είναι ουσιαστική. Πράγμα που έως σήμερα δεν έχουμε δει. Με πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ να μένουν στάσιμα, με έργα να μην έχουν προκηρυχθεί, με διαγωνισμούς να μην έχουν πραγματοποιηθεί, με επιφανειακή αντιμετώπιση των προβλημάτων και έμφαση μόνο σε σημεία που φαίνεστε, οδηγούμαστε στη μαθηματική ακρίβεια, στη στασιμότητα και στο τέλος. Ξεκινάω αναφέροντας ότι από τον Ιανουάριο του έτους 2020 έκανα παρέμβαση για υποβολή υποψηφιότητας ένταξη της Αρχαίας Κορίνθου στον κατάλογο προστατευόμενων μνημείων της UNESCO. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν η εξής. Το ζήτημα ανάδειξης Αρχαίας Κορίνθου αποτελεί για την παράταξή μας προτεραιότητα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό για να γίνουν όσα χρειάζονται εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ο σχεδιασμός της οριστικής ανάπλασης ξεκινάει από το ερχόμενο φθινόπωρο. Έως τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και ήδη φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Δεν θα αναφέρω το ζήτημα του ξενία,
το οποίο αποτελεί πραγματική πληγή για τον τόπο μας και για την ουσιώδη και μοναδική πολιτιστική πρωτεύουσα της περιοχής μας. Ενώ έχει γίνει γραπτό αίτημα για την ανάγκη ύπαρξης κοινωνιακής μελέτης στην αρχαία Κόρυθο και είναι γνώση της Δημοτικής Αρχής ήδη από όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι ξεκίνησα το 2014, τα είπα αναλυτικά ο κ. Σταβέλης. Τελικά οδηγηθήκαμε σε φιάσκο, γιατί αντί να έρθουν τα 10 εκατομμύρια όπως είχε υποσχεθεί τότε ο ψήφιος δήμαρχος, ο σημερινός δήμαρχος, μας έφερε στο λιμάνι να ερημενήσει ένα κρουαζερόπλοιο το οποίο μάλλον ήταν στο κατάκολο και δεν ξέρω για ποιο λόγο έφυγε, το διώξα και ήρθε έντασε εδώ. Αυτό πολύ σοβαρό το θέμα, το είχαμε στην ημερήσια διάταξη του λιμενικού ταμείου και ήταν θέμα η ύψη απόφασης επί αιτήματος ελιμενισμού προεζερόπλου. Αυτό ήταν το θέμα. Και έρχεται, ακολουθεί η εισήγηση, ακριβώς αντιγραφή του θέματος. Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν ήταν όλοι αυτοί που θα έπρεπε και είχαν άποψη και θα κάναν την ενημέρωση, ο λιμενάρχης απουσίαζε. Ο αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου απουσίαζε και στη θέση του ιδιαίτερα ο πλειονακτός. Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε αντίθετοι με την ενέργεια αυτή, γιατί το λιμάνι το θέλουμε διαφορετικό, δεν το θέλουμε σημείο παρκαρίσματος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία κέρια θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κορινθίου. Ο συνδυασμός είχε καταθέσει πρόταση για κατασκευή κτηρίου που θα στεγάσει τους μεταξιδάτες και τους φοδίους. Στη δημιουργία δηλαδή ενός πολιτιστικού κέντρου του κέντρου κληρονομιάς μας στο συνοικισμό. Έχουμε διαφωνήσει από την πρώτη στιγμή για το καταφώνιασμα της ιστορίας μας σε υπόγεια. Όπως σε ερώτημα που είχαμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας απήντησε ο Δήμαρχος ότι προτίθεται να το τοποθετήσει στα υπόγεια της ΔΕΙΑΚ. Τα ανεκτήμητη αξία του ΜΗΡΙΑ δεν τοποθετούνται ποτέ στα υπόγεια. Στα υπόγεια βάζουμε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε και δεν θέλουμε να τα βλέπουμε μπροστά μας. Η ιστορία των μικρασιατών είναι πολύ μεγάλη και ο λαός της πολύ περήφανος για να δεχτεί να τοποθετηθούν αυτά τα αντικείμενα σε οποιοδήποτε υπόγειο, είτε είναι της ΔΕΙΑΚ είτε είναι οποιοδήποτε άλλο υπόγειο. Ένα δεύτερο θέμα είναι η αξιοποίηση του άξους επί της οδός του Τρακίου, τη διαμόρφωση του χώρου έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης για την γειτονιά και όχι μόνο. Τα γριόπορτα δυστυχώς είναι τα μόνα χαρούμενα μέσα στο άξος. Και μάλιστα πολλές φορές, αρκετούς μήνες του χρόνου, το ύψος φτάνει στο ύψος σημάδες. Ένα άλλο θέμα το οποίο προεκλογικά είχαμε καταθέσει με συγκεκριμένη πρόταση ήταν η αξιοποίηση των βασμάτων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και τη διαμόρφωση παραλία τη Ποστονία με τη σύνδεση όπου παραλεπούμε μελακή, όπου παραλεπούμε τόπο. Πρέπει επιτέλους να αποδοθεί μια σύγχρονη παραλία που θα προσφέρει στους Δήμους ό,τι μια οργανωμένη παραλία μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στον κόσμο. Θα ήθελα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πριν από ένα χρόνο, με δική μου ερώτηση, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ρώτησα τον Δήμαρχο τι θα γίνει με τις ζημιές που είχαν γίνει από το ΖΟΜΠΑ για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, των δρόμων, της αγροτικής οδοπίας. Ο Δήμαρχος με διαβεβαίωσε ο ίδιος ότι θα ξεκίναγε άμεσα και θα υλοποιούσε όλα τα έργα που αφορούσαν τις ζημιές του ΖΟΜΠΑ. Σήμερα, μετά από ένα χρόνο, διαπιστώνουμε ότι οι δρόμοι δεν έχει γίνει τίποτα. Σπασμένα πεζοδρόμια υπάρχουν ακόμα στα χωριά. Βλέπουμε ότι συζητάμε κάθε φορά για να γίνει κάτι, δεν έχουμε δεχτεί άρνηση ποτέ, αλλά δεν βλέπουμε υλοποίηση. Δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχει ο τρόπος για να οργανωθεί όλο αυτό. Πρόσφατα ρώτησα πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της πίστας της παλιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Άργος. Εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το τρίμα. Μου είπαν ότι θα το κοίταζαν, θα ενημερωνόντουσαν μέσα της περιφέρειας, θα φρόντιζαν να πάρουμε αυτό το τρίμα να επιδιορθώσουμε όσο μπορούμε την αγροτική οδοπία.
Παρ' όλα αυτά είδα ακόμα και τώρα στο δεύτερο ξεκίνημα πάλι της αποκατάστασης ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Πρώτα ευχαριστώ τα μέσα που δίνουν σε όλους μας το δικαίωμα να γνωρίζει ο κόσμος του Δήμου Κορινθίου Νικόλαθος και η Περιφέρεια ποιες είναι οι δικές μας απόψεις και πώς λειτουργούμε ή πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα κομμάτι, το κομμάτι της νεολαίας, εργασία και νεολαία. Η ανεργία μετά από το, γενικά στην Ελλάδα και ειδικά και στο Δήμο μας, μετά από την οικονομική κρίση και τον κορονοϊό, βρίσκεται σε έσχατο σημείο της. Υπάρχουν λίγοι τρόποι λοιπόν απασχόλησης που μπορεί που μπορούν τα παιδιά αυτά να εργαστούν με τις πολύ εξειδικευμένες γνώσεις τους, χρησιμοποιώντας τους σαν τα καλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία, με παράπλευρη απογείωση των μελετών του Δήμου μας. Και όχι η σημερινή απαξίωση αυτής της νεολαίας που με τόσες γνώσεις που απέκτησαν με μόχθο τις στέλνουμε στη χρωματερή ή στα κατακάθια των καφέδων που τα παιδιά πήγουν στις καφετερίες μας. Πρωτού προχωρήσω στα θέματα που θα αναφερθώ, επιτρέψτε μου και πιστεύω ότι εκφράζω όλη την παράταξή μας, όλα τα μέλη, να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Σταυρέλη για τον ρόλο που μας έδωσε σήμερα εδώ. Να είμαστε δίπλα του, να αναπτύξουμε θέματα που αφορούν το Δήμο, τη λειτουργία του, που δείχνει τη δική του φιλοσοφία διοίκησης σε ό,τι αφορά τον αυριανό Δήμαρχο, που θα είναι αυτός πιστεύω. Δηλαδή, συμμετοχή όλων, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ταυτόχρονα υπεύθυνη αντιμετώπιση από όλους εμάς των θεμάτων που βρισκόμαστε σε θέση ευθύνης. Τα θέματα που έχω αναλάβει εγώ να αναπτύξω είναι για τη δημοτική ενότητα Άσου Δεχαίου και για πολιτισμό, αθλητισμό και αφορούν το ΚΕΠΑ. Ξεκινώ λοιπόν για τη δημοτική ενότητα Άσου Δεχαίου και λέω 0 από 0, 0. Έχω ξαναπεί ότι τα 9 προηγούμενα χρόνια δεν παρήχθη κανένα έργο στη δική μας την ενότητα. Λίγο πριν τις εκλογές, πάει διαθέση, ερχόσανε, ρίχνανε λίγο χαλίκι στους αγροτικούς δρόμους, ασφαλτώνανε και κάποιες βούβες, προκειμένου να γεννάσουν τους δημότες και να πάρουν την ψήφο τους. Τα ίδια ίσως από ό,τι βλέπω πάνε και σήμερα να κάνουν. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας κεντρικού δελτίου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που και απόψε διαλέξατε τον Ηλέκτρα για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.